παρουσία των φορέων της Ηπείρου, του Περιφερειάρχη, Δημάρχων της περιοχής, έγινε η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ηπείρου για το 2030. 380 έργα αποτελούν τον πυρήνα του προγράμματος, το οποίο ανέπτυξε αναλυτικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση, οι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης παρουσίασαν το έργο που έχει γίνει στους τομείς τους και στη συνέχεια έγινε η ομιλία του Πρωθυπουργού, όπου παρουσίασε τις προτεραιότητες για τα επόμενα 7 χρόνια. Επίσης, έχουμε εντάξει 37,5 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εδώ το ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι πάνω από 6%. Άρα και εδώ προσπαθούμε να επιταχύνουμε αυτή τη δυναμική της ανάπτυξης για να συγκλίνουμε προς το μέσο όρο, όσο δύσκολο και αυτό φαίνεται. Επίσης, έχουμε φροντίσει όχι μόνο την αναπτυξιακή δυναμική να ενισχύσουμε, αλλά να εμπλουτίσουμε τη συνεργασία μας με δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των Δήμων και της Περιφέρειας για να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές κρίσεις. Είτε αυτή είναι η ενεργειακή, η κλιματική, η κρίση μεταναστευτική, η κρίση φυσικά της πανδημίας. Πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί στους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου για όλες αυτές τις πολλαπλές κρίσεις, χωρίς να περιλαμβάνω φυσικά τις φυσικές καταστροφές για τις οποίες είναι υποχρέωσή μας να δρούμε άμεσα και γρήγορα. Και ευτυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο κρατικής αρρωγής που ανταποκρίνεται πολύ πιο γρήγορα από τις προηγούμενες φορές. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Κακριμάνης ήταν αυτός που άνοιξε τις εργασίες, παρουσιάζοντας το προφίλ της περιοχής, συγκριτικά πλεονεκτήματα της οποίας είναι το περιβάλλον και η παροχή υπηρεσιών. Αλλά όποιος φέρνει οτιδήποτε απ' έξω, είτε είναι γάλα, είτε είναι μέλι, είτε είναι κρασί, είτε είναι λάδι, είτε είναι κρέας, αμέσως ηλεκτρονικά να καταγράφεται εκεί που έχετε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία ως κυβέρνηση στον κύριο Πιερακάκη στο ψηφιακής τεχνολογίας και να ακολουθείτε μέχρι τη στιγμή που θα πάει στον τελευταίο καταναλωτή. Έτσι τελειώνουν οι μαϊμούδες σε όλα τα είδη. Και αυτό που μας έδωσε ο Θεός στην ποιότητα, στον πρωτογενή τομέα, μας δίνει άλλες ευκαιρίες. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, και μου το είπαν και οι δήμαρχοι να σας το πω, με το ΣΤΟΕΒ. Σας το είπα και την άλλη φορά που βρεθήκαμε. Μου είπατε ότι θα κοιτάξουμε με τη ΔΕΗ. Πρέπει να βρεθεί κάτι άμεσο και μετά να το λύσουμε όπως το συζητήσαμε, να δώσουν τουλάχιστον ρεύμα αυτή τη στιγμή, δίνοντας ένα 5% παράδειγμα του χρέους στη ΔΕΗ, γιατί δεν υπάρχουν, έχει ανεβεί και πολύ το ρεύμα, αλλά εκεί πρέπει άμεσα, δράτουμε τις ευκαιρίες κύριε Σκρέκα, εμείς έχουμε περάσει πάρα πολλά προγράμματα στο ΠΑ που κάνουμε εξυγχρονισμό στα αντλητικά συγκροτήματα. Ένα από αυτά είναι τα φωτοβολταϊκά, είτε οι πυκνοτές ή οτιδήποτε, για να μην έχει μεγάλο συνημίτωνο και πληρώνουν άεργη ισχύ. Πρέπει να μην υπάρχει έργο αρδευτικό στην Ελλάδα του ήλιου, που από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε ήλιο, για να έχουμε τζάμπα ρεύμα, και αυτό να το δίνουν και ανταποδοτικά στη ΔΕΗ μέσω και με τις, με τις μπαταρίες. Δηλαδή αυτό είναι το α και το ω για να αλλάξουμε και το κοστολόγιο στις τροφές μας. Δηλαδή ένα τριφύλι που δεν θα θέλει το πότισμα λεφτά, γιατί οι Βόρειοι Ευρωπαίοι πρωί βρέχει, μετά έχει ήλιο, το παίρνουν τζάμπα. Σας το λέω ότι είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που κάνατε προσωπικά ο ίδιος, ότι είπατε δεν κάνουμε πίσω, δεν ξαναμπαίνουμε στα μνημόνια, αφήνοντας την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα όπως ήταν εδώ και 20 χρόνια. Εμείς το ακολουθούμε αυτό. Και θυμάμαι όταν μου είπατε ο Υπουργός ο νυν δεν θα κάνει πίσω σε τέτοια πράγματα. Και έτσι έγινε. Και έχει ξεκινήσει δουλειά. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει. Εμείς οι νέες χώρες που απελευθερωθήκαμε μετά το 1913, αυτές λέγονται νέες χώρες, έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα με τις δασικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κάνατε απίθανες νομοθεσίες που στην προηγούμενη κυβέρνηση όσες φορές είχα ποτανθεί στον αρμόδιο υπουργό μου έλεγε δεν γίνονται αυτά. Θυμάμαι στη Ζήτσα του είπα ότι τα αμπέλια της Ζήτσας είχαν πάθει φιλοξέρα. Βγήκανε πουρνάρια και σήμερα τα λένε δασικά κατά τεκμήριο στο δημόσιο. Γιατί απαγόρευσαν σε αυτόν τον κόσμο να ασχολείται με αυτά. Τελικά ο νόμος 4685
του 20, το άρθρο 48 είναι και για τους αναδασμούς και για τους αμπελώνες και για τα κληροτεμάχια που είχαν δοθεί για ανθρώπους που δεν είχαν να φάνε ψωμί και για τους ελαιώνες και για αυτούς που είχαν αγοράσει εκτάσεις όπως είναι πολύ κτηνοτρόφοι και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο μετακινούμενοι μέσω αποφάσεως του Υπουργού ή του κρατικού νομάρχη που είχε το δικαίωμα από τον Υπουργό. Σε αυτό θέλει λίγα ακόμα να λύσουμε. Έχουμε συνονοηθεί με τον κύριο Αμυρά, γιατί στο δικαστήριο δεν πήγαμε με κάποιον άλλον, πήγαμε με τους δασολόγους του Δημοσίου, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στην Ολομέλεια 31-8 υπέρ μας ο νόμος, το οποίο σημαίνει ότι έγραψε, που λέμε εμείς μερικές φορές έτσι λαϊκά. Κι όμως αυτή αμήνεται το σύστημα ακόμα, ενώ πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτό είναι δάσος και το σεβόμαστε, αυτό δεν είναι δάσος και μπορεί ένας να κάνει ρίγανη, να κάνει φασόλια σε ένα χωριό, να κάνει φακές, να κάνει 1000 προϊόντα στα οποία θα δίνει μεροκάματο στην οικογένειά του και θα γυρίσουν άνθρωποι πίσω. Βέβαια, η Ήπειρος είναι για μένα είναι ένας αναξιοποιητός, ασκημόμενος, έλεγα, τουριστικός γίγαντας και μη σας εκπλήσει η φράση αυτή, γιατί τα νούμερα ακόμα για τα οποία μας μίλησε η Σοφία είναι πολύ μικρά σε σχέση με το τι μπορεί να προσφέρει η Ήπειρος. Έχουμε ήδη δει δείγματα γραφής, τι σημαίνει τουρισμός 12 μήνες το χρόνο στο βουνό, τι σημαίνουν χιονοδρομικά, όπως το χιονοδρομικό στο Ανήλιο, που μπορούν να λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο, το χειμώνα να έχουν σκιέρ, το καλοκαίρι να έχουν περιπατητές ή ποδήλατο βουνού. Αυτό είναι το μέλλον των βουνών μας και σας διαβεβαιώνω ότι όσοι ανακαλύπτουν ειδικά τα βουνά της Ηπείρου, όχι απλά τα ερωτεύονται ήδη, αλλά μεταφέρουν τις καταπληκτικές τους εμπειρίες και σε άλλους. Έτσι θα έχετε όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες. Η Ήπειρος όμως δεν είναι μόνο βουνά, είναι city break για τα Γιάννενα, ένας καινούριος προορισμός, ο οποίος πολύ, πολύ αναπτυσσόμενος, και φυσικά είναι και τουρισμός θάλασσας με καταπληκτικές παραλίες και πολύ ενδιαφέρουσες νέες επενδύσεις, οι οποίες γίνονται σε μια περιοχή της πατρίδας μας, η οποία είναι, θα έλεγα, σχετικά παρθένα τουριστικά, άρα και με πολύ σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Για να μπορέσουμε όμως να τα κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ μου Υπουργέ και Υφυπουργέ, τις απαραίτητες επενδύσεις σε βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, βιολογική καθαρισμή, προστατεύσουμε τη λίμνη των Ιωαννίνων, έχουμε διαχείριση απορριμμάτων, έχουν γίνει σημαντικά βήματα εδώ, αλλά έχουμε ακόμα εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τις οποίες πια πρέπει να ρυθμίσουμε και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή πρόοδο σε αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να κλείσουμε αυτές τις εκκρεμότητες και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούμε και τις νέες ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται. Αυτά τα οποία είπε ο Κώστας για την ενέργεια είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μιλάμε για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο. Γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή θα το εγκαταλείψουμε, για αρκετά χρόνια θα είναι ακόμα μαζί μας όμως. Και γι' αυτό και επενδύουμε στις υποδομές του φυσικού αέριου ακόμα, διότι εκτιμούμε ότι δεν θα είναι πάντα οι τιμές εκεί που ήταν τα τελευταία χρόνια και γιατί βέβαια αυτά τα δίκτυα φυσικού αερίου μπορούν αύριο να αξιοποιηθούν για να μεταφέρουν άλλα αέρια όπως το βιομεθάνιο, το οποίο θα πρέπει να παράγεται σε πολύ μεγαλύτερο όγκο εδώ πέρα στην Ήπειρο, αν λάβει κανείς υπόψη την πολύ μεγάλη δραστηριότητα που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα. Αλλά και νομίζω ότι όλα τα προγράμματα τα οποία έχει εξαγγείλει το Υπουργείο σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλάζω συσκευή, αλλάζω θερμοσύφωνα, σημαντικά προγράμματα τα οποία βοηθούν όλους. Βοηθούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας, στηρίζουν την τοπική οικονομία, όλα τα επαγγέλματα γύρω από την οικοδομή, εγχώριες βιομηχανίες, έχουμε καλές βιομηχανίες για ηλιακούς θερμοσύφωνες. Είναι προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης με πολύ σημαντικούς πόρους και θα εξακολουθούν να είναι ενεργά όσο βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και βέβαια η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες για επιχειρήσεις, για νοικοκυριά, για τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες μας με την παραγωγή, με τη φτηνή παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά από τη στιγμή που τα συστήματα αυτά έχουν και δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών. Αυτό επιδοτούμε, γιατί αυτό βοηθάει συνολικά και την σταθερότητα του δικτύου. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην πολύ καλή δουλειά η οποία γίνεται ως προς τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώτου, για το δεύτερο βαθμό δεν συζητάμε, γιατί ο Αλέκος έχει έτσι μια μεγάλη άνεση πάντα να επικοινωνούμε απευθείας και να με παρενοχλεί με την καλή έννοια για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια. Όμως θέλω να εξάρω και εδώ την εξαιρετική σχέση που είχαμε διαχρονικά. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Μερικές φορές δεν λύνονται με ένα τηλέφωνο, χρειάζεται παραπάνω πίεση και παραπάνω δουλειά. Όμως γι' αυτό και έχουμε καταφέρει να δείξουμε αυτό το σημαντικό έργο στην Ήπειρο. Αλλά έχουμε και μια πολύ καλή σχέση και με όλους τους Δήμους. Νομίζω ότι όλοι οι Δήμαρχοι θα αναγνωρίσουν ότι ουδέποτε